Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αφήνουμε τους πληθυντικούς, γνωριζόμαστε χρόνια. Έτσι, έτσι. Και γενικότερα και εσύ από την πλευρά σου είσαι η φωνή γενικότερα του ελεύθερου επαγγελματία που όλα αυτά τα χρόνια βάλετε. Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Καλησπέρα σας. Πολλά χρόνια είμαι στην αγορά, από πολύ πολύ μικρή. Οπότε έχω δει και την καλή και την δύσκολη πλευρά του επαγγελματία. Τα χρόνια δηλαδή πιο παλιά, από την εποχή του πατέρα μου, που ακόμα φυσικά εφίστανται η επιχείρησή τους, ξέρω ότι δουλεύαμε και πληρωνόμασταν. Τώρα τα πράγματα είναι καμία σχέση με τότε. Πρέπει να δουλεύουμε το τετραπλάσιο, πρέπει να σκεφτόμαστε 10 φορές περισσότερο, 10 φορές πιο έξυπνα, για να μπορέσουμε όχι να βγάλουμε, να ζήσουμε καλά, να ζούμε αξιοπρεπώς και να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Και πόσο μάλιστα που διατηρείς ένα κατάστημα το οποίο είναι άκρως δημιουργικό. Βέβαια, καμία σχέση. Το τότε με το τώρα θέλει συνέχεια καινούργια πράγματα. Θέλει συνέχεια να το κυνηγάς με καινούργιες εταιρείες, προμηθευτές. Καινούργιες ιδέες, προσφορές, καλές. Όλα πρέπει. Όλα παίζουν ρόλο. Μάλιστα. Αποφάσισες να εμπλακείς όμως με τον Εμπορικό Σύλλογο. Και την παράταξη με επικεφαλής τον Γιάννη Κελγιώργη, ο οποίος πώς έγινε έτσι μου το έχει ζητήσει ο κύριος Κελγιώργης, ναι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς να ξέρω τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, στην πρώτη μας συνάντηση είδα ανθρώπους που τους γνώριζα, κάποιους πιο προσωπικά, κάποιους μόνο σαν εξωτερικά. Διαπίστωσα ότι όλοι είναι επαγγελματίες σοβαροί, διαπίστωσα ότι είναι επαγγελματίες οι οποίοι ξέρουν τον παλμό της αγοράς, ξέρουν τα προβλήματα, έχουν μεγάλη πορεία στην αγορά. Ο καθένας φυσικά με το είδος του. Οπότε νιώθω πολύ περήφανη που είμαι και εγώ μέσα σε αυτή την ομάδα και που με εμπιστεύτηκε ο κύριος Κελγιώργης, γιατί θεωρεί ότι είμαι και εγώ ένα από τα άτομα που θέλουν να προσφέρουν. Γιατί πραγματικά βιώνω το πρόβλημα πραγματικά στο πετσί μου. Είμαι και εγώ εργαζόμενη, μητέρα, τρέχω από το σπίτι, δουλειές, το μαγαζί, να κρατηθεί η επιχείρηση σε ένα επίπεδο με τον αγώνα που ξέρουμε όλοι μας. Καλά, εσείς εκεί στη γειτονιά έχετε πολύ αγώνα. Και παρόλα αυτά, μπράβο, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που έρχονται συνέχεια, μια με τα έργα, μια με όλα αυτά που μας συμβαίνουν τα τελευταία 3 χρόνια. Οπότε από όλο αυτό και βλέποντας και ότι όλοι μας πίσω από την τζαμαρία, από την βιτρίνα μας, μουρμουράμε και κρίνουμε. Όταν όμως βγαίνεις έξω από εκεί και πρέπει να έχεις λόγο, πρέπει ο λόγος σου να ακούγεται. Είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που δέχτηκα, που φυσικά εννοείται θα δεχόμουν να είμαι μαζί με τον κύριο Κελγιώργη, αλλά μου δίνει ένα βήμα παραπάνω, ότι μπορεί να ακούγομαι περισσότερο. Έξω από το μαγαζί μου αυγό. Και γενικότερα από ότι από τα ρεπορτάζ μας και συγκριτικά με άλλους νομούς βλέπουμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας έχει φωνή, έχει λόγο ύπαρξης, έχει όραμα, έχει θεματικούς άξονες τους οποίους θέλει να βελτιώνει. Υπάρχουν από εδώ και μετά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που σας το λέω και εγώ, είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω. Πραγματικά βίδα στις συνελεύσεις που κάνουμε θέματα να πέφτουν στο τραπέζι. Όλοι μας και όλος ο κόσμος, όλοι οι επαγγελματίες έχουν λόγο στα θέματα αυτά. Ο καθένας μπορεί να πει το πρόβλημα και ιδέες, οτιδήποτε, για να πάει καλύτερα η αγορά μας με οποιοδήποτε τρόπο. Και είναι όντως πράγματα τα οποία, όντως, παιδιά, είναι κέρια σημασίας. Και όντως μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Και πόσο μάλιστα για το λιανεμπόριο, το οποίο έχει πληγεί και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έτσι. Το λιανεμπόριο πλέον έχει φτάσει σε σημείο που να περιμένουμε είτε Χριστούγεννα, είτε Πάσχα. Δεν γίνεται όμως είτε έτσι. Είτε που και πόσες εκτόσεις. Αλλά δεν γίνεται μια έτσι. Μια περίοδος δεν μπορεί να σώσει την παρτίδα ολόκληρη τη χρονιά. Οι γιορτές είναι 15 μέρες. Συγγνώμη, Χριστούγεννα 15 μέρες το Πάσχα. Ναι. Για να πληρώσει όμως το έξοδο όλη τη χρονιά. Άντε και την τουριστική σεζόν. Που πια τουριστική σεζόν πρέπει να το κυνηγήσουμε κι αυτό. Αυτό ούτως ή άλλως ο Εμπορικός Σύλλογος βάζει. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που μπορούμε να πάρουμε. Ας περάσει αυτό το τριήμερο που είναι λίγο δυνατό και από Δευτέρα να μπούμε. Να καθίσουμε και να δουλέψουμε για αυτά που έχουμε βάλει σε μια σειρά να γίνουν. Είναι πολλά πράγματα. Υπάρχουν προτάσεις από τον κύριο Κελγιώργη για να αλλάξει και τον τρόπο τον οποίο προσεγγίζει μέχρι τώρα Εμπορικός Σύλλογος και τη συνεργασία με φορείς και με νέα πράγματα. Εννοείται και για τον τουρισμό και με τις ακτοπλοϊκές γραμμές και με τις αεροπορικές. Έχει πάρα πολλές προτάσεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα που όντως τα έχει αναφερθεί και ο κύριος Κελγιώργης και αναφέρονται συνέχεια. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο ότι πρέπει να έρθει να ψηφίσει ο κόσμος. Αυτό. Τώρα η ουσία είναι αυτή. Γιατί πράγματα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν. Και θα καθίσουμε από Δευτέρα ένα-ένα. Όπως και τη Λευκή Νύχτα. Υπάρχουν τη Λευκή Νύχτα πάρα πολλά μαγαζιά που δουλεύουν. Δεν δουλεύουν
δεν μπορεί να δουλεύει ηλεκτρονικά. Εκ των πραγμάτων, μπράβο. Όλοι, όλοι. Είναι στο δικό μου χέρι να θα δουλέψω. Να βγάλω προσφορές, να κάνω κάτι διαφορετικό. Αλλά κατεβαίνει κόσμος, στηρίζει την αγορά. Και από άλλες πόλεις έρχονται για τη Λευκή Νύχτα και αφήνουν χρήματα στην αγορά μας. Δεν θα έχω εγώ, θα έχει διπλανή μου που θα έρθει να αγοράσει κάτι από μένα την επόμενη μέρα. Ας επικεντρωθούμε στο ότι πρέπει να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει, να στηρίξει και από Δευτέρα να πιάσουμε δουλειά. Σίγουρα και όλα αυτά τα οποία θα συνεχίσει η παράταξη του Γιάννη Κελγιώργη και με τα εκλεγμένα μέλη είναι συνέχεια και της απερχόμενης διοίκησης με την επικεφαλής τον σημερινό πρόεδρο, τον απερχόμενο πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Λεμονίδη. Έτσι ακριβώς, πάρα πολύ αξιόλογοι. Υπάρχουν και άνθρωποι στο ψηφοδέλτιο που είναι από τις προηγούμενες χρονιές και καινούργια άτομα. Όμως όλοι συλλογικά, όλοι, κάποιοι έχουν την εμπειρία, κάποιοι έχουν τις γνώσεις, κάποιοι έχουν την όρεξη. Όλοι έχουν την όρεξη. Απλά οι πιο, έχουν την πιο πολύ όρεξη για τρέξιμο. Οι άλλοι έχουν την όρεξη για ιδέες. Όλοι μαζί προσπαθούν και να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Χρόνο για να τρέξεις για τον προεκλογικό αγώνα είχες? Χρόνο δεν είχα πάρα πολύ, αλλά εντάξει, όχι, όλα μια χαρά. Ότι άμα θέλουμε κάτι, το καταφέρνουμε. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ένα ζωντανό κύτταρο. Ναι, έτσι. Και θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ σας, έτσι ώστε να πηγαίνετε να έχετε κοινή γραμμή, κοινό στόχο. Πολύ καλή σχέση με όλους, έχω εγώ τουλάχιστον. Όλοι είναι πολύ σοβαροί και αξιόλογοι άνθρωποι. Συμμεριζόμαστε ένα στα προβλήματα του αλουνού. Και φαντάζομαι αυτό το οποίο λέτε στον κόσμο είναι ότι ο Κελγιώργης μπορεί να κάνει το ένα βήμα παραπάνω από τον Βασίλη με τη συνέχεια την οποία ήταν ο κύριος Λεμονίδης τόσα χρόνια και να πάει ένα βήμα μπροστά με όλους εσάς. Μα ο σκοπός κάθε φορά, κάθε τριετίας είναι αυτός. Να πας ένα βήμα παραπάνω από την προηγούμενη τριετία. Και μακάρι να λυθούν και προβλήματα. Εννοείται. Τα οποία έχουν γιατί όπως είπε και η Δήμητρα νωρίτερα, πίσω από τη βιτρίνα μας μπορεί να μουρμουρίζουμε με όλο αυτό ακριβώς το οποίο βιώνουμε. Μόνο ένας ελεύθερος επαγγελματίας ξέρει τα ζόρια. Και κάποιος έξω από το χορό μπορεί να πει αυτό το οποίο λέγαμε χθες με την Λίλη την Νικολαίδου, με τον Χρήστο τον Ηλιάδη χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, με τον Γιάννη τον Κελγιώργη συνέχεια, με τον Βασίλη τον Λεμονίδη, ότι έξω από το χορό μπορεί να λέμε «Μα ήρθε κρουαζιερόπλοιο, η αγορά γιατί είναι κλειστή». Θα πρέπει να δούμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά γενικότερα, πού πηγαίνουν οι τουρίστες, αν προτιμούν τον αστικό ιστό και την αγορά. Για όλα αυτά υπάρχει πλάνο. Αλλά πάλι όμως υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι λένε «Μα πώς θα ενημερωνόμαστε». Όλοι μπορούν να μπουν να γίνουν μέλη της ομάδας στα social. Εκεί υπάρχουν οι ενημερώσεις για όλα. Για τα πάντα, για το κάθε καράβι που έρχεται ενημερωνόμαστε. Ημερομηνία, ώρα, όλα τα πάντα. Μάλιστα, έρχονται και διάφορα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ανήσυχους τηλεδιατές, ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται τώρα. Ούτως ή άλλως, οι εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου είναι μια φορά τα τρία χρόνια. Έτσι ακριβώς. Οπότε καλό είναι να συμμετάσχουν. Καλό είναι να συμμετάσχουν, να στηρίξουν, γιατί η φωνή τους, η ψήφος τους μετράει. Το να απέχω, μετά δεν μπορώ να μου δώσω και λόγο. Έτσι. Όταν συμμετέχω σε οτιδήποτε και είναι αυτό, μπορώ να έχω λόγο και άποψη. Και απασχολούν θέματα τα οποία είναι ακόμα έξω από το κατάστημα, μέχρι όπως είπαμε και το έτσι πρόγραμμα ακριβώς. Κρουαζιέρα. Γιατί και εσύ είσαι μια επαγγελματία που βρίσκεται μπράβο στην οδό Αβέροφ, η οποία αλλάζει. Έχω αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Αλλάζει. Ακόμα εργοτάξιο. Ακόμα εργοτάξιο. Γίνεται πεζόδρομο. Που είναι καλό. Ευχόμαστε να αποζημιωθείτε οι επαγγελματίες. Είναι καλό, αλλά μέχρι να αποζημιωθούμε πρέπει να σφίξουμε τα δόντια. Και όχι μόνο τη Αβέροφ και τη Οδού Κασάνδρου που πραγματικά είναι εργοτάξιο εκεί πέρα. Μήνες είμαστε χάλια. Μήνες είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Ναι. Με την ευχή και την ελπίδα να αποζημιωθείτε άμεσα. Σας έχουν, έχουν πει πότε θα τελειώσει και πότε θα μπορέσετε να δείτε. Το έργο πρέπει να τελειώσει τέλη του 23. Έτσι ξέρουμε ότι αυτό είναι το πλάνο. Τέλη του 23. Αυτό είναι το πλάνο. Αλλά οπότε και το καλοκαίρι ίσως να ταλαιπωρηθούμε ακόμη λίγο. Ναι. Δεν το βλέπω, αλλά ελπίζω. Χριστούγεννα δουλέψατε, μπορέσατε. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολα ήταν. Πάρα πολύ, πολύ δύσκολα. Δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ούτε στολιστήκαμε, ούτε τίποτα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δουλέψαμε καθαρά με τα φώτα μας, με τις προβολείς μας, με τις διαφημίσεις μας. Ναι, γιατί δεν έχει και φωτισμό εκεί, είναι νύχτα. Όχι. Ναι, σκοτάδι. Όχι. Εντάξει. Όλα θα γίνουνε. Αισιοδοξία. Άρα λοιπόν, χαμόγελο και υπομονή. Αυτό θέλει. Χαμόγελο και υπομονή. Δήμητρα Καζαντζίδου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε σένα και τους συναδέρφους. Να είστε καλά.
Και πραγματικά το λιανεμπόριο να κρατάει γερά και να φυλάει πύλες. Γιατί μάθατε και από τα click away και από όλα τα σχετικά. Από όλα μάθαμε, είμαστε από όλα έτοιμοι. Capital control. Τα πάντα. Αυτό το διάστημα έχουμε ζήσει όλοι μας αυτά τα τελευταία χρόνια. Τα πάντα. Τα πάντα. Οπότε από πόλεμο. Αντέχουμε στα πιο δύσκολα. Όλα τα άλλα μας φαίνονται εύκολα.